Κεφάλαιο Σοβινισμός, νεότητα, σύγχρονη τέχνη. Για τον σοβινισμό δεν χρειάζεται να πω πολλά. Στερείται κάθε λογικής βαρύτητας. Μπορείς να νιώθεις τυχερός αν γεννήθηκες στην Αγγλία και όχι στο Τσάντ. Αν έχετε ακουστά τη χώρα που την επέλεξα σκοπίμως, γιατί πρόκειται για μια χώρα με το μικρότερο παγκοσμίως προσδόκιμο μέσου όρου ζωής και με ένα από τα χαμηλότερα κατά κεφαλήν εισοδήματα. Μπορεί να νιώθεις λοιπόν τυχερός που δεν γεννήθηκες στο Τσάντ, υπερήφανος όμως γιατί. Δεν οφείλονται σε σένα τα τυχόν σπουδαία επιτεύγματα ανθρώπων που απλώς συνέπεσε να ζούσαν στον ίδιο τόπο που συνέπεσε να ζει σήμερα. Ας μιλήσουμε και για την νεότητα. Στους νέους ανθρώπους αποδίδεται ιδιαίτερη αξία, διότι αυτοί συνιστούν μακροχρόνιους καταναλωτές. Αυτό είναι το όνομα του παιχνιδιού μας, η κατανάλωση. Και ένας δεύτερος λόγος είναι το ότι έχουμε, κυρίως στη Δύση, μία εγγενή απέχθεια προς τα γυρατιά. Αυτοί είναι οι δύο κύριοι λόγοι που πρημοδοτούμε την νεότητα. Η δε απέχθειά μας προς τα γυρατιά θα έλεγα ότι είναι γεγονός ενδεικτικό της άρνησης των περισσότερων εξήμπων να αποδεχθούμε το μοναδικό εξισωτικό παράγοντα κατά τον Σοπενάουερ. Ποιος είναι ο μοναδικός εξισωτικός παράγοντας? Ο θάνατος. Δύο λογάκια για τη σύγχρονη τέχνη. Πλήρης αποπολιτικοποίηση, είτε είναι καλό αυτό είτε κακό. Τα συνεπακόλουθα όμως είναι σίγουρα δεινά. Απλοϊκότητα, ευκολία, ρηχή επανάληψη. Για να το πω πιο σύνθετα, η φαντασία, προϋπόθεση της τέχνης, έχει επικιστεί από την εμπορευματική λογική, όπως σχεδόν τα πάντα σήμερα. Μαζική απέκριση διανοητικών και καλλιτεχνικών προϊόντων υψηλής τοξικότητας. Αυτό είναι η σύγχρονη τέχνη. Και αυτά είναι τα απεκρίματα υψηλής τοξικότητας. Καταναλώνονται από όσους πληρώνουν με τα χαράς για να διασκεδάσουν, σε εισαγωγικά, εορτάζοντας τι? Την ατελείωτη αυτοαναπαραγωγή της ηλιθιότητας, της βίας και της υποταγής στην κοινωνία του θεάματος, όπως έλεγε ο Γκι Ντεμπόρ. Κεφάλαιο Παιδεία. Και τέλος, κάτι για τον χώρο που διακονώ. Την παιδεία και τους μεταλείπεις, το λέω, ερσάτζ, σε εισαγωγικά, διανοούμενους. Τα εκπαιδευτικά συστήματα προωθούν την μερικευμένη γνώση και ενίοτε την άγνοια. Ο σπουδαίος Νόαμ Τσόμσκι λέει ότι οι εγκύκλιες σπουδές είναι ένα σύστημα επιβαλλόμενης άγνοιας. Η εκπαίδευση λοιπόν προωθεί τι? Την εξειδικευμένη κατάρτιση και τον κομφορμισμό φυσικά. Αντί να προωθούν τι? Την καθολική καλλιέργεια, την αισθητική και πνευματική καλλιέργεια, την ελεύθερη σκέψη. Οι περισσότεροι σύγχρονοι διανοούμενοι λοιπόν, για να περάσουμε και σε αυτούς, είναι εργολάβοι ιδεών, έτοιμοι να προσφέρουν τις προκάτ ανάλατες λύσεις τους επί παντός επιστητού, ακόμα και για ζητήματα του σειρμού. Πρόκειται για κενούς και επιτιδευμένους στοχαστές δίχως όραμα, απολύτως εξαρτημένους από το εκάστοτε πνεύμα της εποχής, στο οποίο και προσαρμόζονται με τα χαράς, ούτως ώστε να διαδώσουν στους πάντες τις τυχαίες γνώμες τους και τις ανεμικές ή σκοπίμως δυσνόητες θεωρητικές κατασκευές τους. Οι επικρατούσες τάσεις, δυστυχώς και στην ακαδημαϊκή κοινότητα, είναι η αδικαιολόγητη καυχησιολογία, ο φθόνος, η αμοιβαία υπονόμευση,
ο κανιβαλισμός και η ανερμάτιστη συμπεριφορά. Οι διάσημοι, σε εισαγωγικά, εκπρόσωποι των τεχνών και των γραμμάτων ενδιαφέρονται αποκλειστικώς ή πρωτίστως για τη διαιώνιση μιας κατάστασης που τους επιτρέπει είτε να προαλήφονται κυβερνητικές θέσεις είτε να παριστάλουν τα pop είδωλα. Ενώ όσοι έρχονται από πίσω ακολουθούν στη σειρά, υποταπεί και χαμερπείς και υποκριτές, διονυσοκόλακες σε εισαγωγικά. Παρένθεση. Ωραία λέξη. Την χρησιμοποίησε ο Επίκουρος και ο Αριστοτέλης για τους πλατωνιστές. Παρένθεση. Αυτοί οι διονυσοκόλακες λοιπόν, το μόνο που επιθυμούν είναι να γίνουν χαλίφιδες στη θέση του χαλίφη. Πολύς λόγος γίνεται σκάτω στην Ελλάδα περί αξιολόγησης και αριστείας, τόσο στην παιδεία όσο και στους χώρους εργασίας. Ας αποπειραθώ να σκιαγραφίσω την τραγικοκομική αναζήτηση ενός Αρχιμίδιου Σημείου ως προς το ζήτημα της αξιολόγησης. Θα διαβάσω το απόσπασμα μέσα από το βιβλίο. Εισαγωγικά. Αξιολόγηση στην παιδεία ή την εργασία. Ποιος αποφασίζει για το ποιοι θα είναι οι αξιολογητές, πώς επιλέγονται οι κρίνοντες και με ποια κριτήρια οφείλουν αυτοί να πιστοποιούν την επάρκεια των εκπαιδευτών, τι είναι τρόπο θα εποπτεύονται οι φορείς ή τα άτομα που ασκούν τον ποιοτικό έλεγχο, ποιοι και έχοντας ως γνώμονα τι ακριβώς ορίζουν και κρίνουν τους επιλογής των αξιολογητών, επί ποιας αντικειμενικής βάσεως και από ποιον υπέρτατο κίνσορα γίνεται η τελική επισκόπηση των επιμέρους χρησιμοποιηθέντων κριτηρίων, η αξιολόγηση των ελεγκτών και η μετακριτική αποτίμηση όλων των κρίσεων στις οποίες αυτοί προέβησαν. Υπάρχει, με άλλα λόγια, ο παντογνώστης και άσπυλος υπεράνθρωπος που θα εξαλείψει κάθε ίχνος ευνοιοκρατίας ή καιροσκοπισμού σε κάθε στάδιο της ελεγκτικής διαδικασίας. Κεφάλαιο. Οι ημιβάρβαροι. Κλείνοντας, την ίδια στιγμή λοιπόν που συμβαίνουν όλα αυτά, η παγκόσμια αποβλάκωση και δικτατορία των ημιβάρβαρων επεκτείνεται. Παράδειγμα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ένας στους τέσσερις, κοντά 100 εκατομμύρια άνθρωποι δηλαδή, πιστεύουν ότι ο ήλιος περιστρέφεται γύρω από τη γη. Σε πολλές από τις πολιτείες τους έχουν νόμους όπως οι εξής. Απαγορεύεται να έχεις πάνω από 2 δονητές στην οικία σου. Επιτρέπεται να σκοτώσεις μια αρκούδα, αλλά απαγορεύεται να την ξυπνήσεις και να την φωτογραφίσεις. Υπάρχουν αυτοί οι νόμοι, μπορείτε να το ψάξετε. Ας αφήσουμε την Αμερική, ας πάμε στους κίνσορές μας τους Γερμανούς, τους τιμητές μας τα τελευταία χρόνια με την κρίση. Γνωρίζετε ότι επιδίδονται αδιαλείπως στην κτηνοβασία. Γνωρίζετε ότι βρήθη η Γερμανία οίκον ανοχής με ζώα. Να πούμε και για τους φιλήσυχους και φιλιρινιστές και αγαπημένους σε εισαγωγικά σε όλους βουδιστές. Το ξέρετε ότι οι βουδιστές εγκαταλείπουν τα τυφλά παιδιά τους στους δρόμους, τα φτύνουν και τους πετούν πέτρες, διότι πιστεύουν ότι είναι ή δαιμονισμένα ή διανοητικώς καθυστερημένα. Να πούμε για τον ρουσοϊκό μύθο των ευγενών αγρίων. Γνωρίζετε ότι ακόμη και σήμερα πάμπολες φυλές στην Αφρική βράζουν ζωντανούς και τρώνε τα όργανα των αλμπίνων, γιατί πιστεύουν ότι τα όργανά τους έχουν κάποιες μαγικές ιδιότητες και αν τα καταναλώσουν θα τους χαρίσουν ευμάρια. Αυτοί είναι οι ευγενείς άγριοι. Να πούμε για τους Ισλαμιστές. Εκτελούν τις μιχαλίδες δια λιθοβολισμού και τους ομοφιλόφιλους δια απαγχωνισμού. Να πούμε για όλους εμάς, τους εξελιγμένους και πολιτισμένους δυτικούς.
Πόσα εκατομμύρια εξημών ξημεροβραδιάζονται έξω από τα πολυκαταστήματα για να αγοράσουν το καινούριο iPhone? Έχω διαβάσει ούκο λίγες ειδήσεις από έγκυρες δημοσιογραφικές πηγές για ζευγάρι που πουλούσε το παιδί τους για να εξοικονομήσει τα χρήματα που απαιτούνται ώστε να αγοράσουν το iPhone. Να πούμε και κάτι για τα πρόσφατα νέα που αφορούν τη Σουηδική Ακαδημία. Δίνει το Νόμπελ στον Μπομπ Ντίλαν. Να δούμε ποιοι δεν έχουν πάρει Νόμπελ. Ο, κατ' εμέ τουλάχιστον, σπουδαιότερος λογοτέχνης όλων των εποχών, Χόρχε Λουίς Μπόρχες, ο Τζέιμς Τζόις, η Βιρτζίνια Γούλφ. Δεν έχει πάρει ένας, όχι τόσο γνωστός και σπουδαίος, αλλά αγαπημένος μου ποιητής, ο Ρόμπερτ Φρόστ. Δεν έχει πάρει Νόμπελ ο Τολστόι. Πήρε όμως ο Ντίλαν. Αν δεν είναι αυτό απόχρωσο ένδειξη της παγκόσμιας αποκολοκύνθωσης, τι άλλο είναι? Αν δεν δείχνει την αποβλάκωση, δείχνει ότι όλοι είμαστε πελατάκια. Εν κατακλείδη, αν δεν είχα τον κρυφό οπτιμισμό ότι τα πράγματα ενδεχομένως θα μπορούσαν να καλυτερέψουν, δεν θα έγραφα καν αυτό το βιβλίο. Ίσως η σωτηρία του είδους μας συλλογικός να περνά πρωτίστως μέσα από την κάθαρση της ψυχής μας, από την πλήρη και ειλικρινή επαναξιολόγηση των αρχών και των αξιών μας και τέλος από το να καταφέρουμε να επιστρέψουμε στα στοιχειώδη της συνύπαρξής μας.